υπάρχει τώρα, σίγουρα εάν πιάσουμε το καλό σενάριο, κύριε Υπουργέ, θα βρούμε μια συμφωνία, θα κάνουμε μια συμφωνία, η οποία θα είναι επώδυνη βέβαια, θα έχει μέτρα τα οποία ήδη χθες σας διεμήνυσε ένας από τους βουλευτές σας ότι αν περιλαμβάνει αυτή η συμφωνία την εξαίρεση από τα νησιά, δεν θα την ψηφίσει. Πιθανόν θα υπάρχουν και άλλα τέτοια πράγματα. Τι θα γίνει, απειλείται η δεδηλωμένη και σε αυτή την περίπτωση πώς θα αντιμετωπιστεί αυτό το θέμα? Κοιτάξτε να δείτε, εάν υπάρχουν προβλήματα, εγώ πιστεύω ότι προβλήματα στην συνοχή της κυβερνητικής πλειοψηφίας μπορούν να υπάρξουν αν έχουμε μια συμφωνία η οποία να μην είναι υπερασπίσιμη πολιτικά. Αν είναι μια συμφωνία η οποία δύσκολη μεν, αλλά είναι υπερασπίσιμη πολιτικά, και εγώ τι θα έλεγα αν είναι υπερασπίσιμη, από τι θα κριθεί? Πέρα από το να περιέχει ορισμένες βασικές θέσεις που έχουν ιδιαίτερη σημασία για μας, να έχει και κυρίως το στοιχείο της δυναμικής, να έχει προοπτική, να ανοίγει δηλαδή τον διαφορετικό δρόμο, να φωτίζει τον διαφορετικό δρόμο. Αυτό μπορεί να το καταλάβει. Αυτό δεν μπορεί να μην συμπεριλαμβάνει το χρέος όμως, την αντιμετώπιση του χρέους. Όχι, εκεί πρέπει να το συμπεριλαμβάνει. Δεν μπορεί να μην το συμπεριλαμβάνει. Ακριβώς, ναι. Στις 47 σελίδες που στείλατε δεν το έχετε μέσα όμως. Μα οι 47 σελίδες που στείλαμε, επαναλαμβάνω, είναι ένα κείμενο συζήτησης, συνθετικό κείμενο συζήτησης, για να πάμε σε αυτήν την άλλη συζήτηση. Εγώ θεωρώ ότι θα είναι ανάπηρη μια συμφωνία αν δεν περιέχει μια σαφή αναφορά για την απομείωση του χρέους. Είναι προϋπόθεση για να υπογράψετε οποιαδήποτε συμφωνία να υπάρχει αναφορά ή ρύθμιση ή τουλάχιστον ρητή και καθαρή αναφορά? Ρύθμιση αντιλαμβάνομαι ότι δεν μπορεί να προκύψει αν δεν έχει δουλέψει. Αλλά σαφή και καθαρή αναφορά. Ακριβώς. Ακριβώς. Εν τω μεταξύ, χθες σας άκουσα να λέτε ότι διότι και η πραγματική οικονομία εντωμεταξύ πιέζεται και ζορίζεται. Ότι υπάρχει πρόβλημα και με τις τράπεζες. Λέτε εσείς ότι στέλνουν τα λεφτά έξω? Λέω ότι γινόμαστε όλοι αποδέκτες μηνυμάτων, μαρτυριών από πελάτες τραπεζών, οι οποίοι έχουν ένα καταφρόνητο, ας το πούμε έτσι, υπόλοιπο που τους προτείνεται να το βγάλουν στο εξωτερικό με διάφορες μορφές, κυρίως σε αμοιβαία κεφάλαια. Αυτό δηλαδή φαντάζομαι ότι το έχουν ακούσει. Είναι όλοι κάτι, το έχουν ακούσει. Το ξέρουν όλοι. Ναι. Όλοι το έχουν ακούσει. Είναι άλλο όμως να λέω εγώ ότι εγώ τα έχω και φοβάμαι, ξέρω εγώ και πάω. Μα κοιτάξτε, και άλλο να λέω ότι μου το προτείνει τραπεζίτης. Μα εκεί είναι το προβληματικό. Αυτό. Να σε ενθαρρύνει πλέον η ίδια η τράπεζα. Αυτό είναι προβληματικό. Εσείς έχετε τέτοιες πληροφορίες, καταγγελίες, κάτι? Σε ατομικό επίπεδο. Έχετε όπως έχετε κι εσείς. Ναι, απλώ ξέρω ότι μερικές φορές αυτό γινόταν και στο παρελθόν. Δεν γίνεται τώρα επί ΣΥΡΙΖΑ. Και τώρα, πέρυσι και πρόπερσι. Και πριν το 12 στις εκλογές γινότανε, στην προοπτική της ενδεχόμενης τότε νίκης του ΣΥΡΙΖΑ, και τώρα πριν τις εκλογές έγινε, και τώρα που συζητάμε. Ωραία, δηλαδή, φαντάζομαι ότι κάτι θα κάνει η κυβέρνηση γι' αυτό. Φαντάζομαι ότι υπάρχουν οι ανάλογες κινήσεις που μπορούν να γίνουν. Ενώ με την έννοια πια του πολιτικού ψόγου, ας πούμε, έτσι, από μιας τέτοιας πρακτικής. Η αύξηση του ΦΠΑ, έτσι όπως διαμορφώνεται, καλά, όπως διαμορφώνεται με τις αξιώσεις των θεσμών, δεν νομίζω ότι μπορεί να το συζητήσει κανείς. Ακριβώς. Δηλαδή το έχει απορρίψει και η κυβέρνηση πια. Και μάλιστα ο Τσίπρας το έφερε και σαν παράδειγμα την αύξηση με τη ΔΕΗ, με τους λογαριασμούς, με το 23%. Μα ξέρει κανείς τι σημαίνει για τον οικογενειακό προϋπολογισμό ο σημερινός λογαριασμός της ΔΕΗ? Είναι ένα δυσβάστακτο ποσό. Ναι. Δυσβάστακτο ποσό. Έχουμε την αίσθηση όμως ότι συζήτησε. Πάνω σε αυτό να βάλουμε επιπλέον και άλλες μονάδες στο ΦΠΑ. Πρότεινε η κυβέρνηση, συζήτησε η κυβέρνηση, είχε κάνει αποδεκτείο το ενδεχόμενο η κυβέρνηση του ΦΠΑ στα νησιά και την κατάρριξη των εξαιρέσεων. Σε αυτό έχει αλλάξει κάτι ή συνεχίζει η κυβέρνηση να το συζητάει, αν μη τι άλλο? Αυτό το οποίο είχε ακουστεί είναι ότι αν τελικά πηγαίναμε σε μια τέτοια ρύθμιση, να μπορούσαμε να βρούμε αντισταθμιστικά, ας πούμε, ωφέλη προς τα νησιά. Ίσως μέσα από επιστροφή για τους κατοίκους. Μέσα από επιστροφή αυτού του ΦΠΑ ή φοροαπαλλαγές που θα μπορούσαν να υπάρξουν ειδικά, ας πούμε, για τους κατοίκους των νησιωτικών περιοχών. Να σας πω, το θέμα του ΕΚΑΣ. Ναι, είναι θέμα και αυτό. Okay. Όμως από ό,τι διάβασα εγώ την πρόταση των δανειστών, δεν λέει πλήρη και απόλυτη κατάργηση, μπαμ και κάτω, κόπτε το ΕΚΑΣ και εξαφάνισέ το. Το βάζει σε ένα μηχανισμό του περίφημου πάλε ποτέ ενιαίου κατώτατου εγγυημένου εισοδήματος. Εδώ αυτό ανοίγει, δεν είναι. Κοιτάξτε να δείτε. Από μεριά σήμερα των
ακραίων νεοφιλελεύθερων, ναι, υπάρχει η εξής αντίληψη. Μειώνουμε όλα τα προνοιακά επιδόματα, ενισχύσεις, βοηθήματα και πηγαίνουμε για αυτούς οι οποίοι βρίσκονται στα όρια της φτώχειας και κάτω από αυτήν, που ζουν στην ακραία φτώχεια, δηλαδή. Ναι, πεινάνε, ναι, και τους δίνουμε ένα ελάχιστο εγγυημένο εισόδημα χωρίς να υπάρχουν άλλες πολιτικές επανένταξές τους στην εργασία. Ίσα-ίσα για να συντηρούνται στη ζωή. Και απλώς για να συντηρούνται. Και η δυναμική πια της ανάπτυξης μέσα από την ανταγωνιστικότητα της οικονομίας ενδεχομένως κάποια στιγμή να επαναφέρει αυτό το κομμάτι των παραγωνισμένων ξανά πάλι στο οικονομικό κύκλωμα, στην παραγωγή. Αυτό είναι μια βαθύτατα αντικοινωνική προσέγγιση. Ναι. Αυτό είναι το μοντέλο που έχουν. Το μοντέλο είναι κόβω το ΕΚΑΣ, κόβω τα προνοιακά, τα κόβω όλα, ό,τι κόβω τα αναπηρικά, τα έτσι αλλιώς. Και αν πεινάς θα σου δίνω 4 εκατοστάρια, 3,5 ξέρω εγώ το μήνα για να ζεις. Να έχεις να πάρεις πατάτες σας. Με αυτό λέτε ότι είναι το μοντέλο. Για να επιβιώσεις, ναι, να συντηρηθείς. Τώρα που μιλάμε για το ΕΚΑΣ. Ναι. Χτες το πρωί στο Μέγα Σαββατοκύριακο ο πρόεδρος των εργαζομένων είπε ότι δεν έχουν προϋπολογιστεί για το τέλος Ιουνίου 270 εκατομμύρια για το ΕΚΑΣ. Τα οποία χρειάζονται για τα τέλη Ιουνίου, διαβάζω εδώ πέρα. Υπάρχει τέτοιο θέμα, θα υπάρχει δυσκολία, δεν έχουν προϋπολογιστεί, θα υπάρξουν. Τι έχει γίνει, το ξέρετε το ζήτημα? Όχι, δεν ξέρω κάτι τέτοιο. Ισχύει ότι ισχύει, δεν είναι κάτι καινούριο. Ο πρόεδρος είπε ότι δεν έχουν προϋπολογιστεί για το τέλος Ιουνίου και μπορεί ενδεχομένως. Δεν ξέρω, είναι δικό σας το θέμα. Το Υπουργείο Οικονομικών δίνει απευθείας στο κομμάτι του ΕΚΑΣ, το δίνει στο ΙΚΑ όπως είναι και αυτό το βάζει λογαριασμό. 270-280 εκατομμύρια. Θα εννοεί ότι εκ μέρους του Υπουργείου Οικονομικών. Του κ. Μάρδα. Δεν νομίζω να μην έχει υπάρξει τέτοια πρόβλεψη. Δεν το θεωρώ πιθανό. Θα το ξέρατε. Αν εννοεί ότι υπάρχουν γενικώς προβλήματα ταμιακής ρευστότητας, υπάρχουν ούτως ή άλλως, το ξέρετε αυτό, αλλά ξεπερνιόνται, έστω με δυσκολία ξεπερνιόνται. Αυτή τη στιγμή έχετε κάποια εικόνα ή κάποια έστω ανησυχία ότι η δυσκολία θα είναι μεγαλύτερη για το τέλος του μηνός? Δεν νομίζω να έχουμε πρόβλημα για το τέλος του μηνός. Δεν υπάρχει τέτοια πρόβλεψη. Τώρα εσείς ενημερώνεστε τώρα κάθε μέρα, ας πούμε, για τα ταμεία. Και πάνε και πάρα πολύ καλά, όπως ξέρετε, οι ρυθμίσεις. Οι ρυθμίσεις πάνε πολύ καλά. Πάνε πάρα πολύ το χρήμα να μαζεύεται και... που χρειάζεται το τέλος του μήνα, για αυτό είναι το θέμα. Πάνε σύνδεση. Πάρα πολύ καλά και αυτό είναι πραγματικά αξιοπερίεργο και ιδιαίτερα θετικό. Ναι. Ότι με δεδομένο το γενικότερο κλίμα που υπάρχει, την ανασφάλεια και αν θέλετε και αυτή την... τρομοκρατία, ας το πούμε έτσι, εντός ή εκτός εισαγωγικών που ασκείται πάνω στους πολίτες, παρόλα αυτά έχουμε μια χωρίς προηγούμενο συμμετοχή στις ρυθμίσεις τόσο για τα χρέη προς το δημόσιο όσο και στα ασφαλιστικά ταμεία. Πάντως η αλήθεια είναι, κύριε Σκουρλέτη, ότι τώρα είπαμε δεν δώσαμε αυτή τη βδομάδα ούτε την επόμενη, θα πάει στο τέλος του μήνα, θα μαζεύεται 1,7 νομίζω δις μόνο για το Δουνουτού. Στο τέλος του μήνα. Με την άρθρωση όλων των δόσεων του μήνα. Σε 22 μέρες. Συν οι συντάξεις, συν οι μισθείς. Εντάξει, θα βγουν οι συντάξεις όπως έχουμε πει πρώτο απ' όλα. Και από εκεί και πέρα, ανάλογα και με τη συμφωνία που θα έχει γίνει, θα προσεγγίσουμε και το θέμα. Διότι μπορεί μέχρι τότε να έχει υπάρξει μια συμφωνία. Μπορεί όμως και να μην έχει υπάρξει. Καθώς εσείς είπατε ότι δεν βάζουμε και χρονικό περιορισμό. Ναι, μπορεί και να μην έχει υπάρξει. Είπα πως το εννοώ, δεν το βάζω. Ναι, το ξέρω. Άλλο λέω, ότι μπορεί να μην έχει υπάρξει ακόμα συμφωνία. Σε αυτή την φαντάζομαι περίπτωση... ότι πρέπει να έχει υπάρξει μέχρι τότε. Ναι. Πρέπει να έχει υπάρξει. Εάν δεν έχει υπάρξει και το πάμε για λίγο αργότερα, γιατί εσείς λέτε δεν υπάρχει χρονικός περιορισμός. Εσείς, η κυβέρνηση. Θα τα πληρώσουμε αυτά, θα τα έχουμε, δεν τα έχουμε. Τι συμβαίνει? Ξέρετε ότι αυτό που επαναλαμβάνουμε μονότονα. Γιατί πια από κάποιο σημείο και μετά υπάρχει τρομοκρατία και... των αριθμών εκτός από την τρομοκρατία. Αυτό που επαναλαμβάνουμε μονότονα είναι ότι η προτεραιότητα είναι η μισθή και η συντάξη. Έτσι δεν είναι? Ναι. Συνεχίζουμε. Δεν με καλύπτει αυτό. Δεν σας καλύπτει. Καλύπτει αυτούς που πληρώνονται. Καλύπτει αυτούς που έχει ιδιαίτερη σημασία. Ασφαλώς είναι σωστό έτσι, αυτό. Είναι. Αλλά δεν είναι απάντηση αυτό. Δεν απάντηση. Δεν καλύπτει με ποια έννοια? Ότι εάν φτάσετε στο σημείο στο τέλος του μηνός ως κυβέρνηση να διαλέξετε να πληρώσετε τους μισθούς και τις συντάξεις, και καλά θα κάνετε, και δεν έχουμε όμως να πληρώσουμε τις δόσεις, υπάρχει και ο αντίλογος που λέει ότι τον άλλο μήνα δεν θα έχουμε ούτε μισθούς και συντάξεις. Κοιτάξτε να δείτε, πάντως κάτω από τη σκιά αυτού του ενδεχόμενου θεωρώ ότι θα επισπευθούν οι όποιες συζητήσεις και θα έχουμε μια κατάληξη. Εσείς αποδέχεστε ως θέση, ας πούμε, ουσίας
το γεγονός ότι η Ελλάδα δεν μπορεί να μείνει έστω και μία μέρα χωρίς καθόλου ευρωπαϊκή ομπρέλα. Διότι αυτό μας οδηγεί στην περίφημη τελευταία μέρα του Ιούνιου. Την πρώτη μέρα του Ιούλη έχει τελειώσει το πρόγραμμα η παράταση και είμαστε ξεκρέμαστοι. Άρα. Εννοείται ευρωπαϊκή ομπρέλα μέσω του συγκεκριμένου. Έλα αυτό χωρίς πρόγραμμα. Αυτό λένε όλοι. Άμα δεν θα έχουμε πρόγραμμα, άμα πάμε 3 Ιούλη και δεν έχουμε υπογράψει κάτι, θα είμαστε χωρίς πρόγραμμα. Άρα ο Έλα θα κλείσει τις Στρόβιγγες. Καλά, μην το λέτε αυτό. Όχι. Σε σχέση με τον Έλα. Μην το λέτε σε αυτό. Διότι γνωρίζετε ότι οι 4 μεγάλες συστημικές τράπεζες είναι μέλη του Ευρωπαϊκού Τραπεζικού Συστήματος. Και μόλις προχθές είπαν ότι είναι και φερέγγιες. Άρα προσέχτε. Ναι, ναι. Φερέγγιες. Ναι, φερέγγιες. Ναι. Όχι αφερέγγιες. Φερέγγιες. Ναι, το λέω για να τα ακούσουμε πολλές φορές. Άρα αντιλαμβάνεστε ότι δεν είναι εύκολο και αυτό συμβαίνει αυτή τη χρονιά. Δηλαδή ποτέ δεν είχε υπάρξει αυτή η τραπεζική διάρθρωση στον ευρωπαϊκό χώρο. Είναι καινούργια κατάσταση. Καινούργιο είναι, φετινό. Άρα θεωρώ ότι δεν είναι αμεληταίο για το ευρωπαϊκό πλέον τραπεζικό σύστημα να αφήσει ακάλυπτες κάποιες από τις τράπεζες οι οποίες είναι στο δίκτυό του. Δηλαδή τις 4 ελληνικές τράπεζες. Δεν θεωρώ να το κάνει αυτό. Άρα και τότε, συμφωνία να. Πια σταυγό και κούρευτο το για μας. Ναι. Για την Ευρώπη. Άρα λέτε και συμφωνία να μην έχουμε μέχρι 30 Ιουνίου. Δεν θυμόσαστε αυτό το παιχνίδι που γινόταν, ας πούμε, το κερδοσκοπικό κατ' ουσίαν με τα spreads. Όταν, ας πούμε, υπήρχαν συζητήσεις οι οποίες κατατείναν σε αδιέξοδο και τα λοιπά παλιότερα. Δηλαδή, φανταστείτε τώρα να υπάρχουν τέτοιου είδους προβλήματα με κάποιες ευρωπαϊκές τράπεζες. Συνεπώς, λέτε εσείς ότι ακόμα και αν καθυστερήσει η συμφωνία για κάποιους λόγους, γιατί δεν μπορούν να πάρουν απόφαση αυτοί, γιατί κλείσαν τα κοινοβούλια για τα δικά τους. Είναι μια αντικειμενική πραγματικότητα αυτή, η οποία στη δεδομένη στιγμή θεωρώ ότι επενεργεί θετικά ώστε να οδηγήσει τους εταίρους μας να μετακινηθούν προς συμβιβαστικές λύσεις. Ναι, ναι, συμφωνούμε στην ανάλυση. Εάν δεν τους οδηγήσει, γιατί το τελευταίο δείγμα που υπάρχει από αυτούς είναι ότι είναι αδιάλακτη. Το τελευταίο δείγμα, λέω. Δεν λέω ότι έχει τελειώσει. Εάν λοιπόν είναι αδιάλακτη, εάν δεν οδηγηθούν, εάν επιλέξουν, αν επιλέξουν να κλείσουν το γενικό διακόπτη συνολικά, ας πούμε, και ιδιαίτερα στα δικά μας διαμερίσματα, μου λέτε πράγματα τα οποία. Σας λέω πράγματα που κανείς δεν μπορεί αγωνιά, να προβλέψει. Που λέτε θα και το ξέρετε. Σημαίνει. Είμαι εντελώς βέβαιος ότι οι δικοί σας άνθρωποι και οι φίλοι σας και η οικογένειά σας αυτό θα σας ρωτάει. Τι θα γίνει. Αυτό σας λέω κι εγώ. Έτσι αγωνιά ο κόσμος. Αυτό σημαίνει. Αν πάμε σε εκλογές που λέτε ότι πιθανόν να αναγκαστούμε λόγω της αδιαλαξίας αυτονών. Θα έρθει το τέλος του μηνός, ας πούμε. Τα λεφτά, η λογική λέει ότι δεν θα έχουμε να τα πληρώσουμε στο δούνο του. Δεν θα δημιουργηθεί καινούργια κατάσταση. Αλλιώς χρεοκοπεί μια χώρα και αλλιώς ένα νοικοκυριό ή ένας άνθρωπος από μόνος του. Στην δεύτερη περίπτωση, την ατομική, την οικογενειακή, και τα πράγματα είναι τραγικά. Mm-hmm. Έτσι δεν είναι για τον ίδιο και για την οικογένειά του. Η εμπειρία δείχνει ότι όταν μια χώρα μπορεί, ας πούμε, να στηριχθεί στα πόδια της, υπάρχουν πάντοτε εναλλακτικές λύσεις. Και η χώρα μας έχει πολλά πλεονεκτήματα. Πολλά πλεονεκτήματα. Επαναλαμβάνω όμως ότι η επιλογή μας είναι να είμαστε έτσι μέλος της ευρωπαϊκής οικογένειας και να μπορέσουμε να συμβάλλουμε κι εμείς με τον τρόπο μας. Όχι μόνο προς όφελος των ελληνικών συμφερόντων, να υπερασπιστούμε τα ελληνικά συμφερόντα, αλλά να αλλάξει και η ρότα πια συνολικά της Ευρώπης. Μην μου πείτε ότι είναι αμεληταίο αυτό που ήρθε ως μήνυμα από την Ισπανία στις τελευταίες δημοτικές εκλογές ή που φαίνεται να έρθει στις Ιρλανδικές εκλογές. Άρα λοιπόν, όσο αντέχει αυτή εδώ πέρα η ελληνική κυβέρνηση, τροφοδοτεί εξελίξεις κοινωνικές και πολιτικές οι οποίες θα είναι προς όφελος των ευρωπαϊκών λαών. Πείτε μου κάτι, επειδή έχετε διαχειριστεί, ήσασταν στο πολύ στενό επιτελείο του Προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ και στο αυτό, όλη την αντιπολιτευτική σας περίοδο. Ναι. Μέχρι τώρα που γίνατε υπουργό. Είναι η πιο ίσχυη αλλά και η πιο εκοφαντική προσωπικότητα και ο Σκουρλέτσι είναι μια θαυμαστριά του. Όπα. Ναι, ναι, ναι. Η πιο ίσχυη, η πιο εκοφαντική. Άκουτο. Λοιπόν, πείτε μου κάτι. Βλέπετε προβλήματα διαχείρισης τώρα. Δεν θέλω να βάλω εσάς να τα ρίξετε στον Παπά και στον Βαρουφάκη και στον Έξεσταλ. Δεν πάω απέξω από τον Απλώς ρωτάτε. Ρωτώ όμως. Ρωτάει. Όχι, ρωτώ. Ρωτώ συγκεκριμένα όμως. Ναι. Δηλαδή, αυτό που έγινε με τον Γιούγκερ. Τον πήραν τηλέφωνο, δεν τον πήραν τηλέφωνο. Όχι, με πήραν τηλέφωνο, σήκωσε τηλέφωνο, δεν σήκωσε τηλέφωνο. Με τον Δουνουτού. Αυτοί μας ζητήσαν να τα τσουβαλιάσουμε. Όχι, δεν ζητήσαμε εμείς. Οι Έλληνες το ζητήσαν. Όχι, εμείς να λέμε. Όλο αυτό δεν δείχνει ένα πράγμα, ρε παιδί μου. Να μην μπορεί να πείτε το ίδιο πράγμα όλοι μαζί. Δεν δείχνει ένα προβληματάκι διαχείρισης πέρα της ουσίας.
Δεν ήμουν παρόν για να ξέρω τι ώρα γίνανε τα τηλεφωνήματα και ποιος σήκωσε. Αλλά τώρα δεν είναι και συνηθισμένο ο Γιούγκερ να βγαίνει και να λέει με πήρε και τον πέρα. Αλλά όμως αυτό το κλίμα ο Γιούγκερ το δημιούργησε. Έστω. Δηλαδή θέλω να πω τώρα, καλός χρυσός ο κύριος Γιούγκερ, ας πούμε. Ναι. Αλλά και η παρουσία του τώρα και αυτές οι χειρονομίες του κτλ. Δεν θέλω να κάτσω να εντάξει, αλλά ακόμα και αν έγινε προσέγγιση του Γιούνκερ. Δεν είναι συμπεριφορά αυτή να βγαίνει και να λέει ότι με πήρε ο Πρωθυπουργός τηλέφωνο και δεν το σήκωσε. Εγώ θα ήθελα να πω ότι θα πρέπει να είμαστε όλοι πια ως ελληνική πλευρά πιο αυστηροί με στάσεις, συμπεριφορές και διαρροές από την άλλη πλευρά που υποτιμούν τη χώρα συνολικά. Ναι, αλλά άλλος σας ρωτήσω όμως. Άλλος σας ρωτήσω. Εσείς πετάξατε την μπάλα όπως είναι ωραίο, ας πούμε, αυτό το πετάξατε στην εξέδρα. Άλλος σας ρώτησε τώρα. Δεν σας ρώτησε για τον Γιούγκερ. Εγώ απάντησα σε αυτό που με ρώτησε. Όχι, δεν απαντήσατε. Σας ρώτησε για τους δικούς μας εδώ. Όχι, και εσείς εάν βλέπετε κάποιο θέμα. Οι δικοί μας είναι οι καλύτεροι που υπάρχουν. Αυτό μάλιστα. Εντάξει. Λοιπόν, μια και χαλαρώσαμε τώρα λίγο και επειδή μάλλον μέχρι τη συμφωνία ή μέχρι τη μη συμφωνία. Δεν θα τα έχουμε ευκαιρία να ξαναπούμε γιατί είναι θέμα ημερών από ό,τι καταλαβαίνω. Και η κομματική πειθαρχία. Αν έρθει μια συμφωνία επώδυνη. Που, επώδυνη θα είναι ούτως ή άλλως αν έρθει συμφωνία. Με την κομματική πειθαρχία συμφωνείτε εσείς που ετέθη το θέμα. Θα σας πω. Γιατί η κομματική πειθαρχία σημαίνει διαγραφή. Τι προέχει αυτή τη στιγμή. Προέχει να μπορούμε ως κυβέρνηση, ως ΣΥΡΙΖΑ, να ξαναπάμε στον κόσμο και να του πούμε: κοίταξε να δεις, εμείς σου λέγαμε αυτά προεκλογικά. Σήμερα σου λέμε τελείως ειλικρινά ότι χωρίς να αντακυρώνουμε, μπορούμε να κάνουμε σε αυτή την πρώτη διετία το 50-60%. Αλλά ο δρόμος είναι ανοιχτός ώστε να κάνουμε το σύνολο εντός μιας τετραετίας. Και αυτά είναι τα διαφορετικά στοιχεία που πλέον εμπεριέχονται στην κυβερνητική πολιτική, που τις δίνουν τα αντιμνημονιακά χαρακτηριστικά. Αυτό με ενδιαφέρει εμένα, αυτό μας ενδιαφέρει όλους στην κυβέρνηση. Μια τέτοια συμφωνία λοιπόν θα γίνει σίγουρα αποδεκτή από το σύνολο των μελών της κοινοβουλευτικής ομάδας και των κομματικών οργάνων. Ναι. Ας πάρουμε εκείνη την περίπτωση λοιπόν που έρχεται μια συμφωνία την οποία δεν το αντιλαμβάνονται έτσι. Αυτό πρωτίστως είναι ένα πολιτικό ζήτημα. Είναι στοιχείο κρίσης προφανώς. Δεν είναι οποιαδήποτε άλλη ψηφοφορία όπου λέει κάποιος: εγώ κοίταξε να δεις, αυτό το άρθρο δεν το ψηφίζω. Ναι. Η ελευθερία που μου δίνει το Σύνταγμα κτλ. Δηλαδή μια μήνυμα. Προφανώς θα είναι ένα στοιχείο μεγάλης πολιτικής κρίσης. Εγώ νομίζω όμως ότι δεν θα βρεθούμε αντιμέτωποι κανείς από τα μέλη της κοινοβουλευτικής ομάδας με ένα τέτοιο δίλημα. Χτες ήδη ένας βουλευτής. Θα πετύχουμε δηλαδή μια συμφωνία. Κύριε Σκουλέτη, ένας βουλευτής δικός χτες είπε ότι εγώ δεν θα ψηφίσω συμφωνία που θα περιέχει τα νησιά μέσα. Είπε για το συγκεκριμένο θέμα. Το γνωστό θέμα. Ακόμα και αν είναι ένα άρθρο, είπε. Ναι. Δεν θα το ψηφίσω. Το συγκεκριμένο άρθρο. Για το συγκεκριμένο άρθρο. Όχι, ακόμα και αν είναι σε ένα άρθρο όλη η συμφωνία. Αυτό κατάλαβα εγώ. Δεν θα το ψηφίσω αυτό. Εγώ νομίζω ότι κανείς δεν μπορεί να κρίνει. Δεν μπορεί κανείς να κρίνει την συμφωνία με ένα ή δύο στοιχεία στο σύνολό της. Στο σύνολό της πρέπει να την κρίνεις. Το μείγμα, αν είναι διαφορετικό. Το μείγμα, μην τη λέτε αυτή τη λέξη, γιατί είναι. Εκεί, θα δείτε, εκεί τώρα θα δείτε τι πλούτο θα έχει η ελληνική γλώσσα που Αλλά προσέξτε να δείτε. Εμείς έχουμε μια πρακτική κατοχυρωμένη πια, έτσι, δημόσιες διαβούλευσης, παρουσίασης των διαφορετικών απόψεων, αλλά και ικανότητα να τις συνθέτουμε αυτές. Μέσα από ένα δημοκρατικό ανοιχτό διάλογο. Αυτό πρέπει να το κρατήσουμε. Μα τώρα, κύριε Σκουλέτη μου, αφού εσείς αυτά τα παίζετε στα δάχτυλα τώρα. Στην κοινωνία υπάρχει η αντίθεση μνημόνιο-αντιμνημόνιο, αλλά στο κόμμα μέσα υπάρχει αριστερή παρένθεση ή η συνέχεια της αριστεράς. Τα έχετε λύσει. Δεν το κατάλαβα αυτό, αλλά δεν πειράζει. Έχετε βρει το δίλημα. Έχετε βρει το δίλημα. Έτσι δεν είναι. Δηλαδή, ο βουλευτής ο οποίος θα πάει να ψηφίσει ή να μην ψηφίσει μια συμφωνία. Ναι. Τι θα ψηφίσει πρωτίστως. Το αν είναι μνημονιακό ή μη μνημονιακό ή αν θέλει να υπάρχει αριστερή παρένθεση ή συνέχεια της αριστεράς στη χώρα. Ποιο είναι το δίλημα το βασικό. Θα σας πω το εξής. Θεωρείτε ότι το μέλλον, η προοπτική μιας αριστεράς όπως τη λέμε εμείς, μιας αριστεράς της εποχής μας, δεν συναρτάται από τι θα κάνει όταν για πρώτη φορά βρίσκεται στην κυβέρνηση, τι πολιτική θα εφαρμόσει. Εντάξει, άρα αυτά είναι άρρηκτα δεμένα που λέτε τώρα. Εντάξει, δηλαδή, εσείς καλά κάνετε με την δημοσιογραφική σας, ας το πούμε έτσι, ευαισθησία και ικανότητα να τα βάζετε έτσι με έναν τρόπο, θα έλεγα, πολλές φορές απλουστευτικό και αφελή. Αλλά τα πράγματα είναι συνολικά. Άρπατη. Okay.
Αρπατικό. Εντάξει, όχι, η πολιτική κριτική αυτή. Λοιπόν, να σας πω κάτι τελευταίο και το αφήσαμε στη μέση λόγω του διαλύματος. Έχετε, επεξεργάζεστε λύσεις για να βρεθούν πόροι για τα ασφαλιστικά ταμεία, ώστε να μην να φτάσουμε στο σημείο που προέβλεψε ο Μητρόπουλος ότι θα κόψει. Μα σας είπατε, ναι, σας είπα. Όχι, όχι, δεν μας είπατε. Αν επεξεργάζεστε και τι θα είναι αυτά, πού θα βρεθούν πόροι. Μα σας είπα ότι εμείς επεξεργαζόμαστε. Γιατί αν βρεθούν δουλειές και υπάρχουν ασφαλιστικές φορές, εντάξει, αυτονόητο είναι ότι θα βελτιωθούν αυτά. Πέρα από τους νέους πόρους που μπορεί να βλέπει μια νέα ασφαλιστική μεταρρύθμιση. Πέρα από μια πολιτική σταδιακής αποκατάστασης της ζημιάς που έχουν πάθει τα ασφαλιστικά ταμεία από το PSI, εάν η ανεργία δεν πέσει κάτω από το 1,5 πραγματικά εκατομμύριο ανέργων που υπάρχει, δεν μπορεί να σωθεί. Δεν μπορεί δηλαδή σε αυτή τη χώρα να είναι περισσότεροι αυτοί που δεν εργάζονται από αυτούς που εργάζονται. Άρα μιλάμε για μια πολιτική η οποία θα μας επαναφέρει στον δρόμο της ανάπτυξης, θα δημιουργούνται νέες θέσεις εργασίας. Θέμα αναπτυξιακό και όχι μόνο το ασφαλιστικό. Προφανώς. Αυτά είναι άρρηκτα δεμένα. Αλίμονο. Άρα θέλω να σας πω κάτι, το οποίο αξίζει να το κλείσουμε και είναι ένα στοιχείο θετικό, ένα μήνυμα από την Ευρώπη. Την προηγούμενη εβδομάδα έγινε μία συνάντηση των Ευρωπαϊκών Συνδικάτων. Ναι. Υπήρξε ένα ομόφωνο ψήφισμα υπέρ των προσπαθειών της ελληνικής κυβέρνησης για την αποκατάσταση των εργασιακών σχέσεων. Το λέω με αφορμή, επειδή σε λίγες ώρες το μεσημέρι θα φύγω να πάω στην διεθνή διάσκεψη, την ετήσια διάσκεψη του ILO, όπου θα έχω την ευκαιρία για δεύτερη φορά μέσα σε ένα σύντομο χρονικό διάστημα να συναντήσω και τον διευθυντή του ILO, τον Guy Ryder, ο οποίος είχε κάνει και μια θετική δήλωση για το δικό μας το νομοσχέδιο του Υπουργείου Εργασίας. Θεωρώ ότι αυτά τα μηνύματα δεν είναι αμυντικά. Γιατί αντανακλούν τις διαθέσεις των ευρωπαϊκών κοινωνιών ή τουλάχιστον των ευρωπαϊκών. Το ILO είναι Διεθνής Οργανισμός Εργασίας, ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Εργασίας. Ναι, αλλά εγώ μίλησα και για τα ευρωπαϊκά συνδικάτα. Να σας πω. Οι φαρμακοποιοί ετοιμάζονται να κάνουν κινητοποίηση πάλι για την εργαλειοθήκη του ΟΣΑ. Την ναι. οποία την καταδικάζετε παλιά, αλλά τώρα εσείς έχετε ένα κομμάτι μέσα στην πρόταση. Ότι θα συνοηθείτε με τον ΟΣΑ. Τι τους λέτε σε αυτούς τους ανθρώπους, αν και δεν είναι αρμοδιότητά σας βέβαια, πλήρης, αλλά. Εγώ νομίζω ότι μέσα από διάλογο μπορούν να λυθούν τα ζητήματα αυτά και προφανώς. Δεν θεωρώ ότι το φάρμακο πρέπει να έχει την τύχη οποιοδήποτε άλλου προϊόντος και να το παίρνουμε, ας πούμε, από το σούπερ μάρκετ, από τα ράφια. Δεν το θεωρώ σωστό αυτό το πράγμα. Ναι. Λοιπόν, καλημέρα για την παρουσία σας εδώ. Καλό ταξίδι. Καλημέρα. Είστε καλά. Και καλά αποτελέσματα. Για όλους. Πάμε.